Πρώτη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αργολίδα μετά την υποβολή του φακέλου με τις προτάσεις τους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση την οποία μου έκανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο Γιάννης Μανιάτης, για να συζητήσουμε ένα θέμα που το έχουμε ξαναδεί και με τους δύο Δήμους. Και με τη ΔΕΙΑ και με τον ΓΟΕΒ. Είναι το θέμα της υποβολής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την προστασία των πηγών της Λέρνης, η οποία περιλαμβάνει τόσο το κομμάτι του εργοστασίου αφαλάτωσης, όσο και το κομμάτι που αφορά την αποχέτευση του Δήμου Λέρνας για την οριστική προστασία των πηγών. Και οι δύο Δήμοι ανταποκρίθηκαν και δούλεψαν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Υποβλήθηκε ο φάκελος αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα, οπότε είναι μια πρώτη συνάντηση την οποία κάνουμε αμέσως μετά την υποβολή του φακέλου για να δούμε κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να μας ενημερώσει ο Υπουργός για κάποια ζητήματα τα οποία τρέχουν σε σχέση με το πρόγραμμα. Είναι μαζί μας ο Ειδικός Γραμματέας ο κ. Ανδρεαδάκης και ο κ. Παπασίγου από το ΙΓΜΕ και ο κ. Γιαννουλόπουλος και άλλοι συνεργάτες του Υπουργού. Έχω ζητήσει να υπάρχει μια προτεραιότητα, διότι θεωρώ πως είναι άδικο για την Αργολίδα συνολικά η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και η αρχαιότερη ευρωπαϊκή πόλη να μην μπορούν να δώσουν το στοιχειώδες αγαθό που είναι πόσιμο νερό συνεχώς, χωρίς διακοπές, στις βρύσες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νομού μας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι προφανές ότι έχουμε τις γνωστές πηγές, της Λέρνης και του Κεφαλαρίου, από τις οποίες τροφοδοτούνται κανονικά οι δημότες όλων μας. Ζήσαμε όμως όλοι το καλοκαίρι του 7 και του 8 νομίζω, την τεράστια λειψιδρία και τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δυστυχώς άσχημα χρόνια. Χρόνια λειψιδρίας. Χρόνια όπου θα πρέπει να έχουμε ως πιθανό σενάριο να αντιμετωπίσουμε ανάλογες καταστάσεις και μετά από 2 χρόνια, 3, 5 χρόνια ή και μετά από 10 χρόνια. Άρα έχουμε χρέος όλοι εμείς που συναποφασίζουμε και συνσχεδιάζουμε για το μέλλον και τις Αργολίδες να λάβουμε υπόψη μας και τα κακά σενάρια. Η ιδέα λοιπόν είναι, και τελειώνω εγώ με αυτό, να δούμε πώς μπορούμε, αξιοποιώντας ασφαλώς και τη δική μου παρουσία στην ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου, αλλά και την καλή προσφορά υπηρεσιών τόσο από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων όσο και από την πλευρά του ΙΓΜΕ να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των δημοτών, των Δήμων Ναυπλίου και Άργους Μυκηνών αυτή την ιδέα. Πριν κλείσω να σας πω ότι η σκέψη είναι, γιατί νομίζω ότι έχουμε και δικαίωμα κάποιες φορές να πηγαίνουμε και πέρα από αυτά που σχεδιάζουμε και λίγο να κάνουμε και κάποιες σκέψεις εξαιρετικά αισιόδοξες, εάν καταφέρναμε σε μια προοπτική χρόνου αντίστοιχες μικρές μονάδες επεξεργασίας νερού να κατασκευάσουμε τόσο στο Δήμο, στο νέο Δήμο Επιδαύρου, όσο και στο Δήμο Κρανιδίου, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή ο ανάβαλος θα φτάσει και εκεί, άρα να έχουμε σε ένα δικό μας σχεδιασμό ότι και οι κάτοικοι των Δήμων Επιδαύρου και Ερμιονίδας έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους κατοίκους των Δήμων Άργους Μυκηνών και Ναυπλίου να έχουν τρεχούμενο πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας στις βρύσεις τους. Η μελέτη του ΙΓΜΕ, όπως και άλλες μελέτες που έχουν γίνει, θα ενσωματωθούν, θα ληφθούν υπόψη στις ολοκληρωμένες μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων που γίνονται για όλη τη χώρα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη για την Πελοπόννησο, η οποία φυσικά καλύπτει και την περιοχή της Αργολίδας. Αυτές οι μελέτες είναι σημαντικό να γίνουν μέσα από μια στενή συνεργασία. Πρέπει να αξιοποιηθούν ό,τι προηγούμενο υπάρχει, καινούργια στοιχεία, και θέλουμε και σας προσκαλούμε μέσα από όλους τους φορείς, και πραγματικά το φορείς το εννοούμε με οποιοδήποτε εμπλέκεται σε θέματα υδατικών πόρων, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι σύλλογος, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση,
να είναι σε επαφή μαζί μας και με τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, για να μπορούμε να έχουμε εκείνα τα ερεθίσματα που θα τα εξετάσουμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο διαχειριστικό σχέδιο. Το διαχειριστικό σχέδιο έχει ξεκινήσει να γίνεται. Η προοπτική είναι Οκτώβριο με Νοέμβριο να τελειώσει. Και μετά θα ακολουθήσουμε 6 μήνες διαβούλευσης, συστηματικής διαβούλευσης, διότι αυτά τα σχέδια, που θα είναι κάτι πολύ ευρύτερο, παραδείγματος χάρη από το κομμάτι που βλέπουμε εδώ, θα είναι το επίσημο σχέδιο διαχείρισης που θα εγκρίνει η περιφέρεια και βάσει του οποίου μετά κανείς θα πορεύεται. Αυτά σε ό,τι αφορά το γενικότερο θέμα της διαχείρισης των πόρων. Με την άλλη μου ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠΕΡΑ, τα πράγματα είναι όπως τα είπε ο Υπουργός. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε σοβαρό overbooking σε σχέση με τον προϋπολογισμό που έχουμε. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Μοιραία κάποια έργα σκαλώνουν, υπάρχουν εκτός, υπάρχουν απώλειες στη μέση του δρόμου. Πρέπει να έχει ένα περιθώριο ασφαλείας. Ωστόσο, είναι αρκετά σημαντικό το overbooking και θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός. Θα υπάρξει δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, μία επιλογή των πιο απαραίτητων έργων. Εγώ διακρίνω ότι από τα έργα τα οποία έχουμε συζητήσει, το βλέπω εδώ και έχουμε συζητήσει, διακρίνω ότι υπάρχουν έργα τα οποία θα τύχουν προτεραιότητας και θα έχουν καλή τύχη. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ούτε ποια ακριβώς, ούτε σε τι έκταση. Αλλά από τις συζητήσεις που κάναμε, είναι από τα έργα τα οποία αποτελούν και όχι μόνο επιλέξιμες δαπάνες, αλλά και είναι μέσα στους στόχους και προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου. Έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία είναι και θετικά και αρνητικά. Τα αρνητικά τα είπε πριν, το πιο σημαντικό. Ζούμε περίοδο κλιματικής αλλαγής προς το χειρότερο. Η εμπειρία το 7 και το 8 είναι πολύ πιθανόν να επαναληφθεί. Είναι πολύ πιθανόν το έργο που είδαμε και ζήσατε το 7 και το 8 να το ξαναζήσετε και να το ξαναζήσετε πιο έντονα. Επομένως, πρέπει να τρέξουμε. Η θετική συγκυρία είναι ότι υπάρχουν πια συγκεκριμένες μελέτες, υπάρχει σημαντικός βαθμός ωριμότητας των μελετών αυτών, πράγμα που επιτρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενταξιακή τους πορεία στο θέμα του ΕΠΕΡΑ. Υπάρχει η απόφαση και η στήριξη δική μας και θέλω να σας το διαβεβαιώσω και δεν το κάνω μόνο γιατί είναι ο υφυπουργός από την περιοχή, αλλά ξέρετε ότι το ΙΓΜΕ διαχρονικά ήταν παρόν πάντοτε στην Αρκογίδα και έχει δώσει πολλές λύσεις, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες. Και υπάρχει επίσης η συγκυρία ότι έχουμε ένα πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Επομένως, στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης του τελικού σχεδίου διαχειριστικού για την περιοχή, εμείς θα είμαστε δίπλα στην πολιτική ηγεσία, θα είμαστε όμως δίπλα σε όλους σας. Γιατί, το τονίζω και πάλι και το ξέρετε, από την πρώτη μου θητεία και στη δεκαετία του 80, το ΙΓΜΕ είχε δώσει πάρα πολλές λύσεις σε αυτό το νομό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ θετικό το να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και διεξόδους σε πιθανή ανομβρία μελλοντική που, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, ενδεχομένως να υπάρξει. Είμαι, αν θέλετε, στην ίδια άποψη κι εγώ ότι τα νερά πρέπει να τα διαχειριστούν οι Δήμοι και όχι βέβαια όπως στο παρελθόν είχαν φέρει κάποιες προτάσεις να τα διαχειριστούν οι ιδιώτες και να ξεπουλήσουμε τον ανάβαλο και τα θυμάστε, όλοι τα θυμούνται αυτά που και σημαίνοντα πρόσωπα βέβαια της πολιτικής ζωής του τόπου μας τόλμησαν και έκαναν τέτοιες προτάσεις για ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό λοιπόν είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει να δίνεται και να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι σε πιθανή ανομβρία, όμως αυτό που έθεσα και μέσα ήταν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φορτώσουμε τον κόσμο με περισσότερα έξοδα. Ζήτησα λοιπόν κοντολογής από τον υφυπουργό, τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να έρθουν να βγουν γρήγορα και τα νερά σε καλή ποιότητα. Γίνονται μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχουμε και εμείς σαν ΔΕΙΑΡ, για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν τα νερά της Λέρνης, έτσι ώστε εάν έχουμε πρόβλημα στο μέλλον, να είναι όσο το δυνατόν ως προς τα βελτίω τα νερά του αναβάλου και να μην έχουμε την έλλειψη των υδάτων αυτών. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι, ζήτησα από μέσα να χρηματοδοτηθούν στην ολότητά τους από το Υπουργείο. Και από ό,τι μου είπαν, βεβαίως υπάρχει μια δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι η βάση, το νερό,
κοινωνικό αγαθό σε όλο τον κόσμο και να μην μας λείψει ποτέ. Όπως λένε ότι στα μελούμενα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και εγώ στην κατεύθυνση όχι ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι σε αυτή την πρόταση να προχωρήσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι σε πιθανότητα.